Την ανηφόρα έχει πάρει η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης αφού πλησιάζει τα 2 ευρώ, προκαλώντας ανησυχία στους οδηγούς αλλά και στους πρατηριούχους. Στην Πάτρα οι τιμές στα βενζινάδικα ανά λίτρο μπορούν να φτάσουν το 1 ευρώ και 70 λεπτά, ενώ εκτός πόλης αγγίζουν το 1 ευρώ και 84 λεπτά το λίτρο. Οι οδηγοί γιοταχή αυτοκινήτων ανακαλύπτουν προς έκπληξή τους κάθε ημέρα σχεδόν και μια διαφορετική τιμή στα πρατήρια υγρών καυσίμων της ευρύτερης περιοχής και της Πάτρας. Με το κόστος αυτός της βενζίνας λίγο στεύουν τα λίτρα. Εμείς σαν πρατηριούχοι μειώνονται τα κέρδη μας. Προσπαθούμε να κρατήσουμε χαμηλά τις τιμές. Ήδη σε κάποια νησιά έχει φτάσει 2 ευρώ και πάνω. Όπως πάει το πράγμα, γύρω στο 1,85 με 1,90 θα φτάσει μέσα στον Αύγουστο. Και στο νησί της Ζακύνθου οι τιμές κυμαίνονται κοντά στο 1 ευρώ και 70 λεπτά το λίτρο και υπάρχει η ανησυχία για πιθανή αύξηση σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εγώ νομίζω από ό,τι διαβάζω κιόλας πως αυτές οι αυξήσεις είναι από τη μείωση της παραγωγής και των Αμερικάνων και το Ιράν που έχουν και τα προβλήματα μεταξύ τους. Είδες τη τιμή, είναι ένα 67, νομίζω ότι έχουμε ένα 66 κάπου εκεί. Είναι πολύ καλή τιμή αυτή τη στιγμή. Οι αυξητικές τάσεις στην 95 αμόλυβδη έχουν δυσκολέψει τους επαγγελματίες οδηγούς που είδαν και το πετρέλαιο κίνηση να αυξάνεται σημαντικά μέσα σε λίγες εβδομάδες. Το πετρέλαιο έχει ανέβει απάνω. Το μεροκάμα το έχει κατέβει, ο κόσμος δεν μπαίνει μέσα γιατί δεν έχει λεφτά. Έχει πέσει. Και πού θα βγούμε τώρα? Δεν βγαίνει. Οι πολίτες δηλώνουν ανήσυχοι από πιθανές αυξήσεις στη βενζίνη και ξεκαθαρίζουν ότι θα δυσκολευτούν ακόμα περισσότερο στις μετακινήσεις τους. Είναι υπερβολική η βενζίνα. Για ένα που πάει να βγάλει ένα μεροκάματο σε ένα ξενοδοχείο, πιστεύω το 20% θα το πληρώνει σε βενζίνα να πηγαίνει με το αμάξι του. 50 ευρώ τη βδομάδα σίγουρα. Εγώ προσωπικά θέλω. Τώρα από εκεί και πέρα το τι θα κάνουμε δεν ξέρω. Είναι ένα αναγκαίο μέσο όμως. Και αυτό εκμεταλλεύονται. Αυξήσεις στην βενζίνη προανήγγειλε και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασματογλου, ο οποίος τόνισε ότι η τιμή της θα πάρει την ανηφόρα αν δεν μειωθούν οι ειδικοί φόροι.